Γεια σας, είμαι η Δόκτωρ Νάνση Μαλέρου και βλέπω την εκπομπή «Καλύτερα γίνεται» για μια ζωή προσωπική και επαγγελματική που αξίζει να τη ζείτε. Σήμερα θέλω να σας μιλήσω για κάτι που είναι πολύ αγαπημένο μου και που θεωρώ ότι λείπει ή τέλος πάντων τίνει να εκλείψει από αυτόν τον κόσμο. Και αυτό το αγαπημένο μου θέμα είναι η έμπνευση. Είναι η σημασία της έμπνευσης, η αξία της, το πώς να τη βρούμε και πώς να τη μετατρέψουμε σε κάτι δημιουργικό, παραγωγικό και όχι μόνο να μείνει σε κάτι αφαιρετικό στο μυαλό μας. Ο Πικάσο έλεγε ότι η έμπνευση υπάρχει, αλλά θα σε βρει δουλεύοντας. Συχνά έχω αυτή τη συζήτηση με ανθρώπους, κυρίως των τεχνών και των γραμμάτων, θα έλεγα. Ας πούμε, ο κουνιάδος μου είναι ποιητής και εξαιρετικά καλός ποιητής, ψάξε τον, Βασίλης Ζηλάκος. Και συζητάμε για την έμπνευση και υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν ότι άμα κάθεσαι έτσι και διαλογίζεσαι και το σκέφτεσαι και στοχάζεσαι, όπως λέει ο Καβάφης, θα σου έρθει. Μπορεί να συμβαίνει και αυτό και σίγουρα συμβαίνει και αυτό και σίγουρα υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν αυτό το, αυτό το χάρισμα που τα πράγματα απλά τους κατεβαίνουν. Τώρα για τους υπόλοιπους από εμάς που δεν μας κατεβαίνουν απλά και μας έρχεται απλώς η επιφύτηση, θέλω να πάω σε ένα πιο πρακτικό τρόπο να προσεγγίσουμε την έμπνευση με την έννοια ότι όλοι μας μπορούμε να είμαστε δημιουργικοί και όλοι μας μπορούμε να εμπνευστούμε. Και μπορούμε να εμπνευστούμε από πάρα πολλά πράγματα γύρω μας. Από τα απλά, τα μικρά, τα μεγάλα, από γεγονότα, σίγουρα όχι από τις ειδήσεις, σίγουρα όχι από τα social media, σίγουρα όχι από το like ή το ξελάκι του καθενός. Αλλά από τα πράγματα που κάνουν τη δική μας καρδιά να μιλάει. Αυτά τα οποία μας δίνουν εμάς ενέργεια και μας γεμίζουν το μυαλό και μας τρέφουν την ψυχή. Εκεί πιστεύω ότι βρίσκεται η έμπνευση. Σκεφτείτε ότι ετυμολογικά, τι σημαίνει έμπνευση? Δίνω ζωή, εμφυσώ ζωή. Άρα κάτι που υπάρχει ήδη μέσα μας μπορεί να πάρει ζωή αν εμείς του δώσουμε τα κατάλληλα ερεθίσματα. Και γι' αυτό ο πρώτος σίγουρος κανόνας για μένα για να ενισχύσουμε αυτή την έμπνευση είναι να την ψάξουμε. Να την ψάχνουμε συνειδητά παντού. Και ψάχνοντας συνειδητά υπάρχουν διάφορα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε, όπως το να διαβάζουμε συγκεκριμένα βιβλία, όπως το να βλέπουμε συγκεκριμένα πράγματα στη τηλεόραση, στο ίντερνετ ή οπουδήποτε. Και να βλέπουμε πάντα με το στόχο που είπα νωρίτερα. Να θρέψουν την ψυχή μας και όχι απλώς να περάσουμε το χρόνο μας. Ο καθένας μπορεί να έχει διαφορετική πηγή έμπνευσης. Για παράδειγμα, εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ οι ταινίες με αθλητές ή ξέρεις την αθλητική ομάδα που ήταν 0 και είχαν κακό προπονητή και μετά έρχεται αυτός ο φοβερός προπονητής. Ίσως επειδή είμαι coach, δεν ξέρω, η διαστροφή του επαγγέλματος, αλλά έρχεται αυτός και τους εμψυχώνει όλους και ξαφνικά βάνε και κατακτάνε το πρωτάθλημα ή τέλος πάντων δεν το κατακτάνε, αλλά κάτι καλύτερο κάνουν από αυτό που κάνανε πριν. Αυτό να μου δίνει κάτι, με γεμίζει, λέω, κοίτα να δεις, είναι δυνατόν. Επίσης, μου αρέσουν πάρα πολύ βιογραφίες ανθρώπων που θαυμάζω. Μπορεί να τους ξέρουμε, μπορεί όχι, μπορεί να είναι πρόσωπα που ζουν μεταξύ μας ή που ζούσαν στην δική μας δεκαετία ή τέλος πάντων στη δική μας ζωή, αλλά μπορεί να είναι και από πολύ πολύ πίσω. Μια άλλη αγαπημένη μου πηγή έμπνευσης είναι οι άνθρωποι. Άνθρωποι διαφορετικοί, άνθρωποι που εγώ τους βρίσκω λίγο πιο εμπνευσμένους, λίγο πιο διαβασμένους, που έχουν να μου πούνε κάτι διαφορετικό από αυτό που ακούω εγώ συνέχεια στη ζωή μου, από αυτό που συζητάω με τον άντρα μου στο σπίτι ή με τις φίλες μου ή με τους πελάτες μου. Έχοντας γράψει ένα-δύο βιβλία, μπορώ να σας πω επίσης με βεβαιότητα ότι τουλάχιστον για μένα λειτουργεί αρκετά το να κάτσω και να σκεφτώ κάποιο συγκεκριμένο θέμα, να το σκεφτώ σε βάθος, να πάω λίγο πιο σε βάθος. Και ναι, η έρευνα βοηθάει, οπότε φυσικά θα κάτσω και θα ψάξω στο ίντερνετ και μετά θα κάτσω και θα ψάξω σε βιβλία κτλ. Αλλά μετά έρχεται η στιγμή που πρέπει να κάτσω μόνη μου τον εαυτό μου και πρέπει να αρχίσω να ασχολούμαι στην πραγματικότητα με το θέμα. Αν έχετε διαβάσει για διάσημους συγγραφείς, θα δείτε ότι όλοι τους έχουν περάσει αυτό που λέγεται το writer's block. Αυτό που οι συγγραφείς παθαίνουν, δεν μπορούν να γράψουν λέξη και κοιτάνε το άδειο κομπιούτερ, την άδεια σελίδα και δεν πατάνε τίποτα. Και η καλύτερη θεραπεία για αυτούς είναι μία. Ξεκίνα να γράφεις. Τη στιγμή που αρχίζεις και βάζεις γράμματα στο χαρτί, οτιδήποτε είναι αυτό, κάποια στιγμή θα σου έρθει. Αν το κλείσεις και πεις «Απαπά, δεν το έχω», εκεί θα τελειώσει. Και οι πιθανότητες να σου έρθει στον ύπνο σου είναι κάπως λιγότερες. Τώρα, μιλώντας για αυτή την ιστορία με το μου ήρθε στον ύπνο μου, ο παππούς μου έλεγε ότι από ιδέες είναι γεμάτες στα καφενεία. Στα υπόλοιπα κολλάμε. Άρα λοιπόν, μία έμπνευση μπορεί να είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο, αλλά όσο είναι αφαιρετικό στο μυαλό μας και δεν έχει γίνει κάτι απτό, όπως μία μουσική, όπως ένα ποίημα, όπως μία καινούργια ιδέα για τη δουλειά μας, όπως μία καινούργια ιδέα για το πώς να αναθρέψουμε τα παιδιά μας, γιατί η έμπνευση είναι για όλα χρήσιμη. Αν λοιπόν δεν γίνει κάτι απτό, κάτι πραγματικό, κάτι που θα διαφοροποιήσει τη ζωή μας και το περιβάλλον μας, τότε τι να την κάνω από την έμπνευση που την έχεις? Η έμπνευση για μένα έχει αξία όταν είναι εφαλτήριο της δράσης. Αλλιώς είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο, που όμως... Πάμε λοιπόν να δούμε λίγο γρήγορα πώς μπορούμε αυτή την έμπνευση να την κάνουμε δράση. Ίσως το καλύτερο σημείο να ξεκινήσουμε είναι από το να βάλουμε κάποιο στόχο. Κάποιο στόχο
που θα θέλαμε να καταφέρουμε και που γι' αυτό το στόχο επιζητούμε ή αποζητούμε την έμπνευση. Ο Άντονι Ρόμπινς λέει ότι δεν υπάρχουν τεμπέληδες άνθρωποι, υπάρχουν φτωχοί στόχοι. Αν λοιπόν έχεις ένα στόχο που σε ξεσηκώνει και σε κάνει να παίρνεις φωτιά, να θες να σηκωθείς και να σπάσεις όλα, πιο εύκολα θα βρεις την έμπνευση, από το να έχεις ένα στόχο που την παλεύεις, δεν παλεύεις με αυτό, τι να σου κάνει η έμπνευση εκεί πέρα. Το δεύτερο πράγμα που χρειάζεται εκτός από το στόχο, θα το πω όσο πιο κομψά μου επιτρέπει η ανατροφή μου, είναι οπίστια. Πρέπει να τον βάλεις κάτω το πισινό σου και να δουλέψεις. Πολύ. Πολύ. Αγαπώ το Πικάσο γιατί το είπε. Δεν πιστεύω ότι με το να κάθεσαι και απλώς να κοιτάς τα αστέρια θα σου έρθει έμπνευση και μετά θα κάνεις τι. Υπάρχουν, ξαναλέω, αυτοί οι ελάχιστοι χαρισματικοί άνθρωποι εκεί που δεν ξέρω, κάνουν μανικιούρ, γράφουν την τραγουδάρα του αιώνα. Λοιπόν, εγώ δεν είμαι ένας από αυτούς τους ανθρώπους. Και ο τρόπος που έχω βρει για να προχωράω στη ζωή μου και να πηγαίνω και να κάνω πράγματα που πραγματικά μου δίνουν αξία και μου δίνουν ζωή και στο περιβάλλον μου δίνουν αυτό που εγώ θέλω να δώσω, είναι απλώς να δουλεύω όσο πιο πολύ μπορώ, με συνέπεια, με συνέχεια, στοχευμένα και αγαπώντας πάρα πολύ αυτό που κάνω, έτσι, γιατί δεν το κάνω με το μαστίγιο στον ώμο, το αγαπώ. Και εδώ θα πρέπει να προσθέσω το εξής, γιατί επίσης η δουλειά είναι κάτι που πρέπει να το διαχειριστείς, να είναι σωστό είδος δουλειάς. Αυτό το πάω να πεθάνω στη δουλειά και θα δούμε τι θα γίνει, επίσης δεν έχει δείξει να δουλεύει. Γι' αυτό οργανωθείτε. Βάλτε ένα πλάνο. Βάλτε πράγματα στο ημερολόγιο σας. Αν δεν το βάλει στο ημερολόγιο, δεν είναι αληθινό. Αν δεν ξέρεις πότε θα κάνεις τι, δεν είναι αληθινό. Μια πολύ χρήσιμη συμβουλή που θέλω να σας δώσω είναι να κάνετε καλές ερωτήσεις στον εαυτό σας. Τώρα, αυτό που λέει δεν υπάρχουν καλές ερωτήσεις, υπάρχουν μόνο κακές απαντήσεις. Όχι, υπάρχουν και χαζές ερωτήσεις. Μην τις κάνετε. Πώς θα μου έρθει η έμπνευση. Ποια είναι αυτή μία ιδέα που θα μου κάνει πολύ πλούσιο. Έχω βαρεθεί να ακούω αυτή την ερώτηση, έτσι. Πώς θα εμπνευστώ για να βγάλω πάρα πολλά λεφτά. Δεν θα εμπνευστείς, φίλε μου, πήγαινε, δούλεψε και θα σου έρθει. Εντάξει, περί αυτού πρόκειται. Όμως, ερωτήσεις που είναι πώς μπορώ να γίνω καλύτερος, πώς μπορώ να μοιραστώ το χάρισμά μου με περισσότερους ανθρώπους, τι με βελτιώνει, τι δίνει αξία σε αυτό που εγώ κάνω, τι δίνει αξία στους ανθρώπους με τους οποίους συναστρέφομαι ή στους πελάτες μου, αυτές είναι ερωτήσεις που μπορεί να σας δώσουν μια μικρή αναλαμπή και μια επιφύτηση και αυτό για μένα είναι η έμπνευση. Και κλείνοντας, θέλω να πω κάτι για όλους εσάς και εμένα κατά καιρούς που γκρινιάζουμε ότι δεν έχουμε χρόνο. Όμως θα σας πω τι λένε οι έρευνες. Και οι έρευνες λένε ότι ο Έλληνας κατά μέσο όρο βλέπει περίπου 5 με 8 ώρες τηλεόραση την ημέρα. Πού τις βρίσκουμε δεν ξέρω. Επίσης οι έρευνες λένε ότι είμαστε περίπου 2 με 9 ώρες την ημέρα ο καθένας μας στο κινητό ή σε κάποιο άλλο κομπιούτερ ή οτιδήποτε και ασχολούμαστε με τα social media ή με το YouTube. Κάπου διάβασε κιόλας ότι οι Έλληνες είμαστε νούμερο 2 μετά τους Αμερικάνους σε χρόνο που περνάμε μπροστά στο YouTube. Να βλέπουμε βιντεάκια του καθενός που κάνει το καθετή. Αυτά είναι και τα δικά μου βιντεάκια, αυτά να τα βλέπετε. Υπάρχει ένα καταπληκτικό βιβλίο ενός κυρίου που λέγεται Anders Ericsson. Λέγεται Peak το βιβλίο. Λυπάμαι, δεν είμαι σίγουρη αν έχει μεταφραστεί στα ελληνικά. Πάντως αυτός έκανε μια έρευνα πάρα πολύ μεγάλη. Και εκεί πέρα που κατέληξε είναι ότι για να γίνει κανείς expert σε κάτι, σε οτιδήποτε θελήσει, χρειάζονται, το έχω εδώ, από 10 έως 40.000 ώρες. Αυτό σημαίνει περίπου ότι αν για 50 εβδομάδες το χρόνο, για 5 ώρες κάθε μέρα, για 10 χρόνια κάνεις κάτι με μανία, θα γίνεις ο απόλυτος expert. Καταλαβαίνετε λοιπόν, αν κάνετε τους πολλαπλασιασμούς και τα νομεράκια σας, ο χρόνος που χάνουμε από τη ζωή μας, από το να έχουμε την απόλυτη απόδοση που θα θέλαμε να έχουμε, ότι όλος αυτός ο χρόνος που δίνεται σε όλα αυτά τα πράγματα που λέγονται like, no like, share, φωταγραφιούλες με μητούλες και αυτάκια και όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα που πλάκα έχουμε, αλλά όλος αυτός ο χρόνος είναι χρόνος που στερείτε από τον εαυτό σας για να κάνετε αυτό που θέλετε, για να έχετε την απόδοση που θέλετε, για να σας έρθει αυτή η έμπνευση την οποία όλοι περιμένουμε για να πάμε μπροστά. Μου αρέσει πολύ η ιστορία ενός βιολιστή που τον είχαν χαρακτηρίσει από τους πιο εμπνευσμένους στον κόσμο στην ιστορία του βιολιού. Και είχε πάει, λέει, ιστορία. Είχε πάει λοιπόν μια κυρία και του είχε πει: αχ, τι ωραία που παίζετε! Παίζετε τόσο καταπληκτικά. Θα έδινα και τη ζωή μου για να παίζω τόσο εμπνευσμένο όσο εσείς. Και η απάντηση που τη έδωσε: μα κυρία μου, εγώ την έδωσα τη ζωή μου. Είμαι η Δόκτωρ Νάνση Μαλέρου και μην ξεχνάτε: έχετε το δικαίωμα να τα θέλετε όλα. Και εμείς είμαστε εδώ να σας βοηθήσουμε να τα αποκτήσετε. Μπορείτε να σχολιάσετε ή να μας προτείνετε κάποιο θέμα για ένα από τα επόμενα επεισόδια. Και θυμηθείτε να κάνετε subscribe στο κόκκινο κουμπάκι από κάτω για να μην χάσετε ούτε ένα επεισόδιο της εκπομπής «Καλύτερα γίνεται». Δεν είστε μόνοι σας και σίγουρα καλύτερα γίνεται.